Πάμε στον κύριο Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, είναι προϊστάμενος υπηρεσίας εκλογών. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, κύριε Γυρέγο. Να δούμε λίγο καταρχήν τη βοήθεια που δώσατε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή για τις εκλογές της Κυριακής, πριν πάμε στις προεδρικές. Η βοήθεια που προσφέρθηκε είναι διοικητικής φύσεως, δηλαδή όσον αφορά τα οργανωτικά των εκλογών, τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων και την εκπαίδευση του προσωπικού των προεδρεύων, των συγκεκριμένα που είναι δημόσια λειτουργοί που θα στελεχώσουν τα κέντρα αυτά, όπως επίσης και όλα τα διαδικαστικά των εκλογών, την ημέρα των εκλογών, που θα υπάρχουν άτομα όπως βοηθοί εφόροι από τους οικείους επάρχους που έχουν οριστεί για να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια. Και οι κάλπες, από ό,τι βλέπω, είναι του κράτους και δίνονται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις παραλαμβάνουν οι προεδρεύοντες. Ναι, δίνονται σήμερα σε όλους τους προεδρεύοντες. Στη Λευκοσία δόθηκαν στον χώρο της κρατικής έκθεσης και έγιναν και ανάλογες διευθετήσεις σε όλες τις επαρχίες. Μέχρι τι ώρα δίνονται στην κρατική έκθεση, μέχρι το μεσημέρι, τι ώρα? Έχω την εντύπωση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ώρα 8 με 8.30 ήταν η ομιλία του Γενικού Εφόρου Εκλογής, του κ. Γιάννου Χαριλάου, και ακολούθως μετά προχώρησαν με την επίδοση των καλπών στους προεδρεύοντες υπαλλήλους. Συνεπώς, και πόσα θα κοστίσει όλο αυτό, πόσο θα χρεώσετε την Ιερά Αρχιεπισκοπή? Κοιτάξτε, υπάρχει μια εκτίμηση, αλλά είναι προκαταρκτική. Ωραία, πείτε μας την προκαταρκτική εκτίμηση για να δούμε. Γύρω στις 500.000 περίπου. 500.000 θα πληρώσει η Εκκλησία προς το κράτος. Ναι. Και από πού θα εξαρτηθεί η αύξηση ή μείωση του ποσού? Θα εξαρτηθεί ακριβώς από τις πόσες ώρες θα χρειαστεί να εργαστεί το προσωπικό. Αν χρειαστεί περισσότερες ώρες, ανάλογα με την ώρα που θα δουλέψουν, θα είναι και η χρέωση διαφορετική. Έτσι ακριβώς. Τώρα, οι 500.000 είναι μόνο για τις αμοιβές του προσωπικού ή και ενίκιο από τις κάλπες και όλα τα υπόλοιπα τους χρεώνεται? Όχι, δεν έχει χρεωθεί ενίκιο για εξοπλισμό, όμως υπάρχουν κάποια έξοδα που αφορούν, όπως η εκτύπωση των ψηφοδελτίων, το χαρτί ασφαλείας, τυχόν επιδιορθώσεις εξοπλισμού που μπορεί να προκύψουν από τον δανεισμό, όπως είναι η εκλογική θαλάμη και τα σχετικά. Έχουν τυπωθεί, φαντάζομαι, ψηφοδέλτια για όλο τον πληθυσμό, για να είστε καλυμμένοι με την έννοια ότι δεν ξέρετε ποια θα είναι η προσέλευση, αλλά είναι υποχρεωμένες, φαντάζομαι, οι υπηρεσίες να τυπώσουν το μέγιστο αριθμό ψηφοδελτίων. Η παραγγελία των ψηφοδελτίων και όλη η διαδικασία καθορίστηκε από το Γενικό Εφόρο Εκλογής και υπήρξε απευθείας συνεννόηση μεταξύ του Γενικού Εφόρου και του Κυβερνητικού Τυπογραφείου. Οπότε δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό που παραγγέλθηκα και τυπώθηκα. Κατανοητό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις προεδρικές εκλογές, γιατί και εδώ τρέχει η διαδικασία. Καταρχήν, πότε θα είναι η υποβολή υποψηφιότητων? Υποβολή υποψηφιότητων θα είναι στις 5 του Γενάρη, αφού εκδοθεί στο μεσοδιάστημα στις 23 Δεκεμβρίου το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, με το οποίο θα προκυρήσονται και επίσημα οι εκλογές και θα καθοριστεί η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιότητων. Θα είναι στις 5 Ιανουαρίου, μεταξύ των ωρών 9 και 12, στο Συνεδριακό Κέντρο. Ρεκόρ υποψηφιωτήτων, όντως πόσες θα είναι δηλαδή? Αυτό μένει να το δούμε στις 5 του Γενάρη. Από αυτούς που έχουν δηλώσει δημόσια, τους έχετε μετρήσει πόσοι βγαίνουν? 13, 14, 15, κάπου έχασα το μέτρημα, δεν ξέρω. Εσείς? Κοιτάξτε, κρατάμε ένα αρχείο εδώ, διότι εχθές ήταν και η πρώτη συνάντηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με τους υποψηφίους και τους εκπροσώπους τους. Ναι. Έχουμε καλέσει εμείς ως υπηρεσία όσους εξήγηλαν δημόσια ή όσους είχαν επικοινωνήσει με την υπηρεσία τους τελευταίους μήνες και εξέφρασαν την πρόθεσή τους και τον ενδιαφέρον τους. Συνολικά καλέσαμε 19 άτομα. 19 υποψήφοι. Θα θέλετε δύο ψηφοδέλτια, τους χωρά ένα? Δεν είμαι σίγουρος όμως αν θα αποβληθούν στο τέλος της ημέρας όλες οι υποψηφιότητες και το 19. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα ανέλθει στους 19 ο αριθμός, αλλά αυτό θα το δούμε επίσημα στις 5 του Γενάρη. Ναι, μπορεί να λέει 19 υποψηφιότητες, δεν ξέρω πόσα μέτρα πρέπει να λέει το ψηφοδελτίο. Από τη συνεννόηση που έχουμε με τον Διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, φαίνεται ότι μας παίρνει μέχρι 18. Για να παραμείνουμε. Αν είναι 19, υπάρχει σενάριο Β, τι κάνουμε? Αν είναι 19, θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε χώρο στο κάθετο του ψηφοδελτίου. Το πλάτος είναι συγκεκριμένο με βάση τις προδιαγραφές του χαρτιού ασφαλείας. Τώρα να γίνουν δύο ψηφοδέλτια δεν προβλέπεται, γιατί θα φαίνεται ξεκάθαρα που πάει ο ένας και που πάει ο άλλος, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι, δεν προβλέπεται. Είναι ενιαίο με βάση τους κανονισμούς των ψηφοδέλτιων και θα έχουμε και άλλα διοργανωτικής φύσεως προβλήματα σε τέτοια περίπτωση. Περιμένουμε να δούμε πόσο είναι το παράβολο, πόσο είναι.
Το παράπονο είναι 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ από τους 19 και θα το πάρει μόνο αυτός που θα εκλεγεί. Οι υπόλοιποι όλοι θα το παράβολό τους θα καταλήξει στα κρατικά ταμεία, σωστά? Όχι, επιστρέφεται και όσους καταφέρουν να εξασφαλίσουν 3% του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Α, 3% και πάνω θα τους επιστραφεί, σε όλους τους υπόλοιπους θα πάει στα κρατικά ταμεία. Ναι, έτσι ακριβώς. Και τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας υπογράφονται από έναν προτείνο, εκλογέα και 100 υποστηρίζοντες. 100 και πρέπει, δεν θα πρέπει να είναι και οι 100 εκεί, απλά η υπογραφή τους, φαντάζομαι, σε ένα έντυπο. Δικαιούνται να είναι, στην περίπτωση που το επιθυμούν, αλλά δεν χρειάζεται. Μπορεί να υποβληθούν από τον υποψήφιο τα έγγραφα ή από έναν από τους προτείνοντες, υποστηρίζοντες ή και αντιπρόσωπον του υποψηφίου. Εκλογικοί κατάλογοι, ηλεκτρονικές γραφές, πού βρισκόμαστε? Στα πλαίσια τρέχουσας τριμηνίας έχουμε γύρω στις 5.000 αιτήσεις, 4.947 συγκεκριμένα, εκ των οποίων οι 935 υποβλήθηκαν μέσω της υπηρεσίας της ηλεκτρονικής που λειτουργήσε στις 20 του Οκτώβρη. Και καλύπτει, όπως είχαμε αναφέρει και προηγουμένως στο παρελθόν, τις ηλικίες 18-25. Και θα μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία μέχρι πότε? Μέχρι 27 Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται η διαδικασία υποβολής αίτησης διαγραφής του εκλογικού κατάλογου. Οι επαρχιακές διοικήσεις και τα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη θα διεκπεραιώνουν και θα δέχονται αιτήσεις μέχρι τις 5 το απόγευμα, ενώ η ηλεκτρονική υπηρεσία μέχρι τα μεσάνυχτα της 27 Δεκεμβρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία μπορεί κάποιος και πάλι να υποβάλει αίτηση για εγγραφή, απλά δεν θα έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές, διότι μπαίνουμε πλέον στην επόμενη τριμηνία. Θέλετε να αναφέρουμε ότι και 27 του Δεκέμβρη ολοκληρώνεται η προθεσμία για υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Κατανοητό, και ταυτόχρονα τρέχουν και οι αιτήσεις από δημοσίους υπαλλήλους και από ανέργους για το ποιοι θα στελεχώσουν αυτά τα έργα την ημέρα των εκλογών. Ναι, μέχρι τις 20 Δεκέμβρη μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις από δημόσιους λειτουργούς και ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μετρό του Τμήματος Εργασίας. Και υπάρχουν αιτήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον? Αναμένουμε να δούμε τον τελικό αριθμό στις 20 του Δεκέμβρη που θα ολοκληρωθεί η προθεσμία, αλλά μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική αριθμή. Πάμε να δούμε και τι θα ισχύει σε σχέση με τα κρούσματα κορονοϊού Κυριακή των εκλογών. Κάποιος που είναι θετικός, υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο τρόπο ψηφίζει? Κοιτάξτε, έγινε μια συνάντηση ήδη με το Υπουργείο Υγείας και μια συνεννόηση. Φαίνεται ότι η λύση που εφαρμόστηκε στις βουλευτικές εκλογές του 2021 είχε αρκετά προβλήματα. Δεν προσφέρεται και έχουν διαφοροποιηθεί πλέον και τα δεδομένα που φαίνεται ότι προσφέρουν την ευκαιρία για ένα διαφορετικό χειρισμό. Η λύση των ειδικών κινητών καρπών αποδείχθηκε ότι ενέχει υψηλό ρίσκο και κόστος. Οπότε, υπό αυτές τις συνθήκες, φαίνεται ότι οδηγούμαστε προς τη λύση να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα οι ασθενείς με κορονοϊό με φυσική παρουσία στα εκλογικά κέντρα κάτω από έναν πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, δηλαδή, το οποίο θα περιέχει και μέτρα πέραν των μέτρων που εφαρμόζονται γενικότερα στο σύνολο του πληθυσμού αυτή τη στιγμή, όπως η χρήση μάσκας και η απολύμανση όλων των επιφάνειών και αντικειμένων που θα έρχονται σε επαφή οι ψηφοφόροι. Και υπάρχει και η σκέψη να καθοριστούν συγκεκριμένες ώρες και να τροποποιηθεί και ανάλογα το σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας που να επιτρέπει στους ασθενείς με κορονοϊό να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Δηλαδή να δοθούν 2 ή 3 ώρες για το τμήμα αυτού του πληθυσμού. Μάλιστα. Έχουμε δρόμο, οι διαδικασίες τρέχουν, περιμένουμε όλα αυτά να έρθουν. Ήταν και οι αρχιεπισκοπικές την Κυριακή κάπου, τελειώνει αυτή η διαδικασία, άρα πλέον τα φώτα θα στραφούν στις προεδρικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου.